εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και στη Χαλκιδική. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 60 εστίες σε ολόκληρο το νομό. Η νόσος εξαπλώνεται συνεχώς. Όσον αφορά, σχεδόν, έχει καλύψει όλο τον νομό. Πλέον δεν υπάρχουν περιοχές που να μην έχουμε καταρροϊκό. Ήδη στο πρώτο πόδι είχαμε πολλά κρούσματα. Στην Σικιά επίσης υπάρχουν κρούσματα. Θα πάμε να πάρουμε κάποια αίματα από ύποπτα ζώα. Στην περιοχή της Τρίγλιας επίσης βγαίνουν αρκετά. Και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή σε όλη την έκθεση του νομού. Ίσως να είμαστε γύρω στις 60 εκτροφές αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένες και συνεχώς έχουμε τηλέφωνα για υποψία και σε άλλες εκτροφές. Οι απώλειες κυμαίνονται διαφορετικά ανάλογα με το σε άλλους από τους παραγωγούς είναι χαμηλό το ποσοστό, κάτω από 5%, σε άλλους έχει φτάσει και 10%. Οι ειδικοί συστήνουν στους κτηνοτρόφους να συνεχίσουν τη λήψη μέτρων στις εκμεταλλεύσεις τους. Θα πρέπει τα ζώα αυτά που είναι άρρωστα οπωσδήποτε να απομονώνονται σε σκοτεινό καλύτερα χώρο, να μην βγαίνουν, δηλαδή να μην εκτίθεται στο ηλιακό φως. Είναι σημαντικό, γιατί η έκθεση στο ηλιακό φως δυσχεραίνει τα συμπτώματα και οι απώλειες αυξάνονται. Επίσης, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί, γιατί θεραπεία δεν υπάρχει, είναι να ενισχύσουν αυτά τα ζώα με βιταμίνες, να τα βοηθήσουν στη μάση της τροφής, γιατί είπαμε ότι είναι προβληματική η μάσιση, και επίσης να κάνουν αντιβιώσεις σε αυτά που είναι πιο βαριά, για να καλύψουν δευτερογενείς βακτηριακές επιπλοκές. Επίσης, θα καλύψουν και τα υπόλοιπα ζώα με έντομα αποθητικά, για να προστατεύσουμε από το να πάνε άλλα κουνούπια σε αυτά και να τα μολύνουν ή να κάνουν απεντομώσεις στο στάβλο τους. Έχει ένα κόστος αρκετό και βέβαια το κόστος θα εξαρτηθεί και από το βαθμό των απολειών που θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να υπολογίσουν οι κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα σε αυτούς που μόλις έγινε το πρώτο 2 μήνες εγκυμοσύνης, ότι θα έχουν και απώλειες από τις αποβολές. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ανακοινώσει έκτρα στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων, οι κατατόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση. Εμάς δεν μας έχει ανακοινωθεί κάποια διαδικασία αποζημιώσεων, ούτε και έχουν σταλεί κονδύλια για κάτι τέτοιο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εμείς περιμένουμε από το Υπουργείο να μας εγγύσει ποια είναι η διαδικασία αποζημιώσεων και πώς θα δοθούν αυτές. Μόλις μας το δηλώσει, θα μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Στην εξάπλωση της νόσου ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες εβδομάδες. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες όπως είναι τώρα, με τις αλλεπάλληλες βροχές και μετά τις ζέστες, ευνοούν κατά πολύ την εξάπλωση των κουνούπιων. Όταν υπάρχει υγρασία, στην υγρασία είναι το πεδίο όπου τα κουνούπια γεννούν και κάνουν τα αυγά τους. Οπότε αυξάνονται. Θα πρέπει να περιμένουμε φως μόνο αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 12 βαθμούς. Τώρα καθίστε να υπολογίσετε πότε θα είναι το χρονικό διάστημα αυτό που θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 12. Ίσως να παρακαλάμε να πέσει και ένα χιόνι Νοέμβρη μήνα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Όσο πιο σύντομα πέσει χιόνι ή πέσει η θερμοκρασία χαμηλά, τόσο πιο εύκολα θα απαλλαγούμε από το φαινόμενο. Άμα κρατήσει η ζέστη και οι βροχές, δεν θα καταλαγιάσουν τα κρούσματα. Απλά να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι ότι από τη στιγμή που τα ζώα μολύνονται ή περνάνε συμπτωματικά την νόσο, αποκτούν ανοσία για το συγκεκριμένο νόσημα και δεν ξανακολούν τα ζώα από το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού. Οπότε θα είναι καλυμμένα και για φέτος αλλά και του χρόνου για πολλά χρόνια. Οι απώλειες, κυρίως τα κοπάδια των προβάτων, είναι πολύ σοβαρές. Αν έχουμε μικρά τα οποία δεν είναι καλυμμένα και πάνε κουνούπια, μπορεί να έχουμε και στα μικρά κρούσματα. Όλα είναι πιθανά. Όπως και αποβολές, και αυτά είναι μέσα στα πλαίσια των απολειών που περιμένουμε.